Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα θα παίξουμε Prison Simulator. Καλά, ακούσατε, επιστρέφουμε στα ηλίθια Simulator παιχνίδια. Σήμερα, από όσο μπορείτε να μεταφράσετε, θα παίξουμε έναν προσομοιωτή φυλακής. Και με λίγα λόγια, θα πάρουμε το ρόλο ενός φύλακα φυλακών. Ναι, φύλακα φυλακών, για να δούμε τι περίπου παίζεται μέσα σε μια φυλακή. Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, είναι σε demo έκδοση. Παρ' όλα αυτά, πρόλαβα, το κατέβασα και θα το παίξουμε σήμερα στο κανάλι. Φυσικά, άμα δεν θέλετε να χάνετε κανένα από αυτά τα βίντεο που έρχονται. Δεν ξέρω αν φάνηκε αυτό στην κάμερα, πάντως ήταν πολύ περίεργο. Τι ακριβώς κάνεις εδώ πέρα? Για ποιο λόγο σε έχει πιάσει αυτή η τρέλα? Πες μου, ένα λόγο. Μάλιστα. Κάτσε εκεί, δεν ενοχλείς πολύ για την ώρα, θα το καταλάβετε αργότερα αν ενοχλεί. Φυσικά, αν δεν θέλετε να χάνετε κανένα από αυτά τα βίντεο που έρχονται, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι άμα είσαι καινούριος, ένα like γιατί μου δείχνει ότι σου αρέσει το βίντεο και το βοηθάει να διαδοθεί. Και άμα θέλεις να στηρίξεις λιγάκι παραπάνω, έχουμε βγάλει καινούργια μπλουζάκια τα οποία μπορείς να προμηθευτείς από το link κάτω στην περιγραφή. Δεν τα απολόγω άλλο, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι ακριβώς παίζεται σε αυτό το περίεργο Simulator παιχνίδι. Ελπίζω να το απολαύσετε. Λοιπόν, από όσο εδώ μπορώ να δω, γιατί έχω και μια γάτα μέσα στα μούτρα μου. Από ό,τι βλέπετε, εδώ μου δίνει την επιλογή να φτιάξω όσους κατάδικους θέλω, να τους αλλάξω χαρακτηριστικά, να τους αλλάξω την εμφάνιση, το βάρος, διάφορα πραγματάκια. Δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, θα φτιάξουμε έναν κατάδικο, ο οποίος θα λέγεται Αλέκος Φυλακούν. Είναι πολύ κακό αυτό που σκέφτηκα. Πάρ' το πόδι σου από εδώ πέρα, γράφουμε βίντεο. Θα πατήσουμε continue και ξεκινάμε σιγά σιγά το παιχνίδι. Μας καλωσορίζει εδώ το παιχνίδι, αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να αφαιρέσω αυτή τη γάτα από εδώ πέρα, γιατί με ενοχλεί. Όπως βλέπετε, έχω βγει εδώ στα αποδυτήρια των αντρών και είμαστε μπροστά στον Richard Bryan. Πρέπει να του μιλήσω. Για πείτε μας δυο λογάκια. What? Ακούσατε τη γλώσσα μίλησε, ούτε αυτός κατάλαβε τι είπε. Ρωτάει αν ξέρω που είναι το γραφείο. Θα του πούμε ότι ξέρω που είναι το γραφείο, γιατί δεν το βλέπω και πολύ στα καλά το αυτό. Το βλέπετε, είναι λίγο ψυχάκιας. Όπα. Καλησπέρα, friend. Όλα καλά? Οχ. Και αυτό μεταφράζεται ότι είμαι περιτριγυρισμένος από ηλίθιους όλη μου τη ζωή. Μάντεψε τι, είσαι και εσύ ένας από αυτούς. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, θα μπω μέσα, δεν μπορώ να το βλέπω. Οχ. Αυτός ποιος είναι? Ο officer. Ο Μοκόμπι Ουάνταν. Οκ. Μάλιστα, με λίγα λόγια είμαι καινούριος εδώ στο επάγγελμα. Αυτό μας λέει με την υπέροχη προφορά του. Τι γλώσσα είναι αυτή που μιλάτε, ρε? Ωραία, I understood. Δεν understood τίποτα παρόλα αυτά. Βγαίνουμε από εδώ πέρα. Άντε πάλι εσύ. Πάμε να δούμε τα κελιά. Για να. Οχ, κι άλλος. Ποιος είναι αυτός? Justin Washington. Είμαι πεπισμένος ότι σε αυτή τη φυλακή κανείς δεν ξέρει να μιλάει πλέον. Ωραίος χώρος εδώ για μάθημα. Ένας αυτόματος πολιτής. Μπορούμε να αγοράσουμε κάτι. Θα πάρω μία σοκολάτα. Τι φάση, GTRP παίζουμε? Πολύ ενδιαφέρον. Αυτά τα κελιά φαίνονται να είναι άδεια. Άλλος ένας σκατόψιλος εδώ. Οχ, δείτε. Αυτός ο Flint μισεί τον Αλέκο Φυλάκο. Τι έχει πίσω από αυτή την πόρτα εδώ? Από ό,τι φαίνεται, αυτή είναι η κεντρική πλατεία των κελιών. Λοιπόν, μόλις το έχω. Πάμε να μάθουμε ποιοι είναι όλοι φυλακισμένοι. Α, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Nice. Αυτός γιατί βγήκε έξω? Οχ, πλακώνονται, ρε! Με το 3. Γιατί τον βαράς, ρε βλάκα? Τι νομίζω ότι είσαι εδώ, ρε βλάκα? Οχ, βαράει πίσω. Είναι επιθετικός, λέει. Επιθετικός. Κάτσε κάτω στα αυγά σου, ρε. Βλάκα, βαράσε εμένα. Τσεστή, φάει και εσύ μια φάπα. Δεν έγινε σου τίποτα. Ζήγαμε τον βάρασα με ολόκληρο γκλόμπ και κατάφερε να τον ξαπλώσει ο άλλο. Πολύ περίεργο. Λοιπόν, αυτό είναι ο Αλέκος Φυλακούν. Αυτόν δίραμε τόση ώρα. Δεν δουλεύω, λέει. Ολόκληρη τη ζωή με ηλίθιους. Μήπως έχεις εδώ τίποτα κρυμμένο, φίλε μου? Οπ, multivitamin juice. Αχά, πίνει χυμούλι ο Αλέκος Φυλακούν. Θα το πάρουμε αυτό να το ελέγξουμε, μήπως δεν είναι χυμός. Εδώ στη χέστρα κρύβεις πράγματα. Μήπως τίποτα παράπονο, Αλέκο. Χαϊδία. Ελεύθερος. Δεν μας χρειαζόταν αυτή η πληροφορία, ρε Αλέκο Φυλακούν. Πάρε μια φάπα. Οχ. Ρε, ας το διάλογο που θα βαρέσει εμένα. Στο κελί σου. Ας το βάλουμε λίγο μέσα τώρα αυτό εδώ. Και πάμε να δούμε τον. Ο Matthew. Λοιπόν, τι έχει αυτός? Ήταν βαποράκι με λίγα λόγια. Θα τον ψάξουμε. Όλο και κάποιο ναρκωτικό θα κουβαλάει. Εδώ. Πιστεύω εδώ πέρα κρύβεται το κακό το πράγμα. Βρήκαμε. Τι ακριβώς τη θέλεις τη σύριγγα εδώ πέρα? Το μπλάκα. Στο κρεβάτι. Προφανώς και θα έχει ναρκωτικά αυτός εδώ πέρα. Πώς κατάφερα να τα περάσει τη φυλάκη? Σοκολάτα. Ξέρεις τι? Είναι η τιμωρία σου σήμερα. Δεν θα φας σοκολάτα, φίλε μου. Φέρε τη σοκολάτα εδώ πέρα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Λέει. Άκου αυτός. Θράσος που έχει. Μήπως θέλεις να πάρεις μερικά λεφτά? Θες να περάσουμε ναρκωτικά μέσα, ε? Ποιος νομίζω τι είσαι, ρε? Κάτω. Βλάκα, θες να περάσει μέσα ναρκωτικά. Παραδειγματισμός. Το είδες εσύ εδώ. Λοιπόν, έχουμε τώρα αυτό το εργαλείο που μετράμε τους φυλακισμένους από όσο ξέρω. 2, 3. Βράσει τα διάλα, ρε. Δες εδώ μούτρα. Walter. Κάτι κρύβεσαι, φαίνεται. Δες εδώ. Βρωμιάριδες όλοι. Πατατάκια. Εσύ δεν έκανες κάτι κακό. Στα αφήνουμε. Μπράβο, 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 φίλε μου, μπράβο. Και εσύ εδώ. Έχουμε πανόροφο. Πανόροφος είναι κλειστός, μάλλον επειδή παίζουμε τον demo, δεν πειράζει. Ναι, έχεις κάθε δικαίωμα να ενοχλείς από αυτό που κάνω τώρα. Αλλά κάτι κρύβεις στον κόλο σου. Το ξέρα! Το ξέρω ότι το κρύβεις στον κόλο σου. Καλώδιο. Καλή φάση το game, σαν RP είναι πραγματικά. Από εδώ κάτω τίποτα. Ελεύθερο, συνέχισε το χέσιμο. Οχ, τέιζερ, σπρέι πιπεριού. Για να το κάνουμε στον Αλέκο φυλακούν. Δεν του άρεσε. Το κάνουμε σε αυτόν τον χοντρό. Εντάξει, εντάξει. Το ξέρω, δεν είναι καλό, δεν είναι αστείο, δεν είναι αστείο. Δίρτωνα, ρε! Ρε, δεν έχω πολύ ζωή. Θα με σκοτώσει. Ο Αλέκος φυλακούν θα με σκοτώσει. Ρε! Εντάξει, πλάκα κάναμε. Κάνει και άμυνα. Α! Κάντε κάτι, ρε! Μην κοιτάτε! Κάντε κάτι, ρε! Μπράβο, μπράβο. Ω, δες με πόση ζωή έμεινα. Λοιπόν, σοκολάτα. Σοκολάτα που καβαζώσαμε τον άλλον. Φάει και αυτό εδώ. Νομίζω τώρα έχω ζωή. Τέλεια. Θέλουμε τον John Moore. Εδώ. Ωραία, τον πιάσαμε και αυτόν. Και πού κρύβεται ο Walter? Εδώ είσαι. Χοντρέ. Ωραία. Και πήραμε από ό,τι βλέπετε παρουσίες από όλους. Για να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει το πρόγραμμα. Τι γίνεται εδώ? Πάρτι. Πορνοϊός. Καλησπέρα. Αχα, λέει αν μπορούμε να παίξουμε μερικά βελάκια. Βεβαίως και θα δοκιμάσω. Θα παίξω για πλάκα. Εντάξει, δεν θέλω βάλω λεφτά. Όχι, τζόγος. Σκατά. Μισό λεπτάκι. Πού πρέπει να το πετύχω? Να βάζα και λεφτά. Έχω καταστρέψει τον τοίχο πίσω. Δεν ξέρω να παίζω βελάκια. Θα έρθω άλλη φορά. Εδώ τι έχει? Δώρα. Μάλιστα. Είναι τα πακέτα που έχουν έρθει από τους φυλακισμένους και πρέπει να δούμε τι έχουν εδώ μέσα. Βιβλίο. Πολύ καλό. Διαβαστερός ο φίλος. Βέβαια θα το ανοίξουμε και με. Σε ποιον πας θα τα πουλήσεις αυτά? Επόμενο πακέτο. Α, αυτός πήρε πολλά πράγματα. Βιβλίο. Όλοι διαβαστεροί με στη φυλακή. Αν πει δεν έχουν και τίποτα άλλο να κάνουν. Σαμπουάν. Τίμιος φαίνεται να είναι αυτός. Τόνος. Ω, ρε! Ναρκωτικά. Φέρτα. Μπορεί να χρειαστεί να τα πουλήσω μελλοντικά σε κάποιον. Μάλιστα. Άρα κάθε πακέτο έχει κάτι παράνομο μέσα λοιπόν. Τι έχουμε εδώ? Βιβλίο. Το ίδιο βιβλίο παρήγγειλαν οι φίλοι. Πες μου ότι αυτός ο φυλακόβιος δεν πήρε τίποτα παράνομο, μπράβο του. Έχει respect από εμένα. Αυτά πάρα πολύ καλά. Τσεκάραμε και τα πακέτα μας. Επόμενη δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Οχ, βγήκαμε έξω. Φίλε, το έχουν κάνει πολύ ωραίο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω είναι η καλύτερη στιγμή μέσα στη μέρα ενός φυλακισμένου αυτή εδώ. Να κάνουμε κι εμείς λίγο γυμναστική. Βρε, φύγε από πάνω μου, ρε. Δεν βλέπεις ότι κάνω γυμναστική. Μην με αποσπάς την προσοχή. Παρέθηκα. Έχω ξεστεί. Αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο. Σταμάτα να μου αποσπάς την προσοχή όταν κάνω γυμναστική. Σταμάτα. Ρε, σταμάτα, ρε, σε λέω, σταμάτα. Άντε μου στο καλό, βλάκα. Κάτσε κάτω. Τελειώσαμε και με τον ελεύθερο μας χρόνο. Τώρα πρέπει να πάω εκεί. Τι έχει εκεί πέρα? Πρέπει να διαλέξω 5 φυλακισμένους για να πάνε στο συνεργείο. Λοιπόν, ο Αλέκος φυλακούν. Τι θα έλεγες να δοκιμάσεις το τέιζερ? Κάτσε ακίνητος, δε βλάκα. Έξω. Όλοι έξω. Μάλλον αυτό εδώ. Ένας εσύ. Ωραία. Θα πάρουμε μόνο ήρεμους. Ωραία. Εδώ το Μάρκ. Έλα και εσύ. Αυτοί εδώ. Έχουν επιλεχθεί για να πάνε στο εργαστήρι. Ωραία. Εσύ τι έχεις εδώ? Πατατάκια. Τα κρατάς για το διάλειμμα. Πάμε. Ακολουθήστε με. Ωρε φίλε. Ο χοντρός ήδη τα παίξε εκεί πίσω. Ακολουθάτε. Έχετε δουλειές. Καταναγκαστικές εργασίες. Γρήγορα. Παίρνουμε τα εργαλεία και δίνουμε τα εργαλεία στους τέτοιους. Για αυτά ζουν οι φυλακισμένοι από ό,τι φαίνεται. Πάρε το σφύρι εσύ και βάλε το κεφάλι σου. Πάρε το κατσαβίδι. Εδώ πάρε ένα μαχαίρι, ξέρω εγώ. Κανένα που θα το βάλει στο μαχαίρι. Πάρε αυτό. Δεν θα σε βαρέσουμε, μην φοβάσαι. Ναι. Πάρε και αυτό. Έτοιμοι. Μην δούμε κανένα βγαλίδι, θα έχω τον κλόμπ έτοιμο. Μην κάνει καμιά βλακία. Κανονίστε. Μη σα δω να κάνετε καμιά από την κίνηση. Καλά το πα εδώ. Φαίνεται γενικότερα εσύ τι κάνει εδώ? Ναι. Nothing. Πήγε στη δουλειά. Αφού δεν κάνει τίποτα. Εσύ πιο καλό. Ένα άτακτο μα βγήκε. Πάλι καλά. Θέλω να βαρέσω κάποιον τον κλόμπ, το βλέπετε. Ρεά το διάλωση. Ξεστή, το χρωστά από πριν. Δούλευε! Νομίζω μπάγκαρε το παιχνίδι. Ελάτε λίγο, όλοι εδώ. Στοιχηθείτε. Να σπάρω λίγο τα εργαλεία. 4, πού είναι ο άλλος? Τι έγινε, ρε? Ένας δεν λείπει. 5 δεν είχαμε. Τι κάνεις εδώ εσύ? Δώσε μου το εργαλείο. Δώσε μου το εργαλείο. Μας λέει και να τους ψάξουμε λίγο, να τους ψάξουμε εδώ και σήμερα. Τι πήρες εκεί? Μάλιστα. Πήρε ένα τρυπάνι ο φίλος. Βλάκα. Πάει μια σφαγιάρα. Αυτός γιατί δεν έρχεται εδώ? Τι πήρες? Κάτι πήρες, σίγουρα πήρες κάτι. Περίεργο. Πάρε μια σφαγιάρα από μένα όμως. Παιδάκια, ακολουθάτε πίσω στα κοιλιά. Πίσω! Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Έλα να βλέπω. Δυο. Καλησπέρα, friend. Έλα, μπάρι. Όλα τα, ναι, όλα τα, βεβαίως. Νομίζω κάπως έτσι, μάλλον, ολοκληρώνουμε και το demo του παιχνιδιού πηγαίνοντας στο level 2. Πολύ καλό παιχνίδι, το έχουν φτιάξει πάρα πολύ καλά, μ' άρεσε και σίγουρα όταν βγει ολόκληρη έκδοση θα το ξαναπαίξουμε. Οπότε, αυτά για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και άμα σας άρεσε μπορείτε να αφήσετε ένα like γιατί βοηθάει το βίντεο να διαδοθεί. Να κάνετε μια εγγραφή άμα είστε καινούργιοι στο κανάλι και άμα θέλετε να υποστηρίξετε λιγάκι παραπάνω να πάρετε και ένα πλουσάκι. Αυτά από εμένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τα λέμε!